Συνεχίζουν την επίσχεση εργασίας οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου μετά και την ομόφωνη απόφαση της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις τους για την καταβόλη των δεδουλευμένων τους για τις εφημερίες του Δεκεμβρίου, του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Στην ομόφωνη αυτή απόφαση, πέρα από τη δυναμική των ίδιων των κινητοποιήσεων, με την υψηλή συμμετοχή των νοσοκομιακών γιατρών τις 15 ημέρες της κινητοποίησής τους, συνέβαλε και η κοινοποίηση εγγράφου του νομικού συμβούλου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σχετικά με τους ειδικευόμενους γιατρούς. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο, οι ειδικευόμενοι γιατροί είναι εκπαιδευόμενοι και όχι κανονικοί γιατροί που μπορούν να εκτελούν ιατρικές πράξεις στους χώρους του νοσοκομείου, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην επίσκεψη εργασίας των γιατρών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου, Παναγιώτη Νικολόπουλο, η κίνηση αυτή της διοίκησης του νοσοκομείου αποτελεί μια πράξη εκφοβισμού που ταυτόχρονα δυναμητίζει τη λειτουργία όχι μόνο του συγκεκριμένου νοσοκομείου, αλλά όλων των νοσοκομείων της χώρας. Όπως τονίσαμε και στη διοίκηση σήμερα του νοσοκομείου, μια τέτοια άποψη, εφόσον εφαρμοστεί, δυναμητίζει τη λειτουργία όχι μόνο του νοσοκομείου του δικού μας, αλλά όλων των νοσοκομείων πανελλαδικά. Φυσικά, αυτό ήταν σε γνώση και της διοίκησης, η οποία μας διαβεβαίωσε ότι δεν έχει πρόθεση και δεν πρόκειται να κινήσει καμία διαδικασία κήρυξης παράνομης της κινητοποίησής μας. Η ουσία βέβαια ότι αντικειμενικά η ενημέρωση αυτή του νομικού συμβούλου του νοσοκομείου λειτουργήσε εκφοβιστικά, δεν αλλάζει. Παρά το γεγονός όμως, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η συμμετοχή στην επίσκεψη εργασίας, αφού τουλάχιστον στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων περισσότεροι από 200 από τους συνολικά 400 γιατρούς συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.